Δύο προϋποθέσεις θέτει το Πασόκ Κινάλ στην προοπτική μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Και αυτές είναι το ισχυρό ποσοστό που θα φέρει το κόμμα σε θέση πρωταγωνιστή και μια προγραμματική συμφωνία επάνω σε βασικές προτεραιότητες που θέτει η παράταξη. Αντίθετα, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι προγραμματικές συγκλήσεις, εάν μπορούν να επιτευχθούν. Εάν δεν μπορούν να επιτευχθούν, εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο θα κάνουμε μια διαπραγμάτευση για τις καρέκλες εξουσίας, για τα υπουργεία, για τις γενικές γραμματείες ή τους οργανισμούς. Πρέπει να μπει μια αξιοκρατία πλέον ως προς την δημιουργία μιας κυβέρνησης, γιατί τα βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Το ΠΑΣΟΚ ρίχνει άκυρο από ό,τι φαίνεται σε μια κυβέρνηση που θα έχει στη θέση του Πρωθυπουργού τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα. Μητσοτάκης και Τσίπρας, στα δύο αυτά πρόσωπα έδωσε μια τεράστια δυνατότητα και εμπιστοσύνη ο ελληνικός λαός τα τελευταία 8,5 χρόνια που κυβέρνησαν τον τόπο με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή να κάνουν μεταρρυθμίσεις και να κάνουν πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν στην πρόοδο του τόπου. Απέτυχαν και οι δύο παταγωδώς σε μία σειρά από ζητήματα. Όχι μόνο όσον αφορά τις κρίσεις. Όχι όσον αφορά τα ψέματα που είπαν στον ελληνικό λαό προεκλογικά και το τι εφάρμοσαν. Αλλά μία σειρά από ζητήματα και θέματα τα οποία δεν έλυσαν. Και όσον αφορά το μέλλον κυρίως της νεότερης γενιάς. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι οι πολιτικές και τα δύο αυτά πρόσωπα καταδικάστηκαν από τον ελληνικό λαό. Και αν με την ψήφο τους αυτό το επιβεβαιώσουν σε επόμενες εθνικές εκλογές, εμείς δεν θα έρθουμε να τους επαναφέρουμε από το παράθυρο. Με το πολιτικό σκηνικό να παίρνει φωτιά, χαρακτηριστικές ήταν οι αναφορές του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην τηλεόραση Best. Είναι η τέταρτη μεγάλη συγγνώμη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτήν την τετραετία. Θέλω να σας θυμίσω τις πυρκαγιές καταστροφικές σε Αττική και Εύβοια. Δεύτερη συγγνώμη, οι χιονοπτώσεις και η παράλυση του κράτους μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τρίτη συγγνώμη, προσωπική στον Νίκο Ανδρουλάκη για την παρακολούθησή του από την ΕΕΠ και το Πρέταντορ, αλλά και όλη την υπόθεση των υποκλοπών. Και η τέταρτη συγγνώμη, το δυστύχημα στα Τέμπη. Αποδεικνύει την απόλυτη αποτυχία του κράτους του επιτελικού που υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά. Είναι πλέον αναξιόπιστος και αφερέγγυος απέναντι στους πολίτες για να υπάρξει μια άλλη προοπτική για αυτήν τη χώρα.